Έχετε έτσι απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς πραγματικά φωνάζετε από την αγανάκτησή σας σε σχέση με την στελέχωση του ιατρείου της Σίμης. Βασικά μιλάμε για υποστελέχωση, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Ναι, σίγουρα, γιατί το βίωσαμε γι' αυτό. Ενώ κάναμε τον αγιασμό, δεν κάναμε τα γένεια. Αφού η επιθυμία του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι το καινούριο κτίριο που στεγάζει την ιατροφαρμακευτική υπέρταψη του νησιού, θέλει να ονομαστεί Φόφη Γεννήματα. Αναβλήθηκαν τα γένεια που ήταν να γίνουν τον Νοέμβριο, μετά από επιθυμία της οικογένειας της Φόφης Γεννήματα. Και έκαναμε τον αγιασμό μόνο, παρουσία και της πεθεράς του Πρωθυπουργού, αλλά και του πολιτικού γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Όλοι οι βουλευτές σχεδόν ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης, για να κάνουμε τον αγιασμό για τη λειτουργία του καινούριου κτίριου με καρδιολόγο, παθολόγο, ορθοπαιδικό και τρεις αγροτικούς. Φτάσαμε στο σημείο προημερών να έχουμε ένα αγροτικό και ένα στρατιωτικό, που και αυτός υπηρετεί το στρατιωτικό του και κάνει το αγροτικό του. Οπότε τώρα σπίρνω άλλο ένα αγροτικό, περιμένω άλλο ένα αγροτικό, θα έχει τρεις αγροτικούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ιατρείο της Σίμης έχει γυρίσει πάλι πίσω στην αρχική του θέση, εκεί που ήταν, δηλαδή πριν μετακομίσουμε. Επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Υγείας χτες, αλλά αυτό θα το αφήσω για τις επόμενες μέρες, γιατί περιμένουμε κάτι νεότερο, για να δούμε τι θα γίνει και αν θα γίνει κάτι, γιατί στα εγγένεια σίγουρα θα γίνουν την άνοιξη παρουσία του Πρωθυπουργού, οπότε πιστεύω ότι η εικόνα δεν θα είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Λογικά, ναι. Γιατί προσβάλλει και τη μνήμη της Φόφης Γεννήματα. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα κτίριο Φόφη Γεννήματα και να μην έχει μέσα γιατρούς και να έχει μόνο τον εξοπλισμό που έχει, που πιστεύω ότι ο εξοπλισμός που έχει είναι να μείνει νοσοκομείο από δωρεές και από τον παλιό εξοπλισμό που είχε. Θα πάμε στην επίσκεψη που είχαμε χθες, γιατί περιμένουμε νεότερα για το θέμα των γιατρών. Χθες είχα την επίσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών. Θυμάστε την ζημιά που είχε πάθει, την καστροφή που είχε πάθει η Σίμη 13 Νοεμβρίου του 2017. Τότε είχαμε πάρει αρκετά χρήματα. Ένα από αυτά τα έργα που είχαν ξεκινήσει τότε ήταν η επισκευή, συντήρηση, καθαρισμός ρεμάτων, διευθέτηση οβρίων υδάτων. Είχαμε πάρει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο τότε. Τώρα λοιπόν ήρθαμε να συνεχίσουμε τη β' φάση. Και χθες ο υπουργός, ο κύριος Καραγιάννης, μας έβγαλε ένα κονδύλι 700.000 ευρώ. Μάλιστα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο έργο, έτσι ώστε η ΣΥΜ να μην ξαναβιώσει αυτό που βίωσε το 2017. Άρα ας πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική επιτυχία στο κομμάτι των έργων υποδομών αυτή τη στιγμή στο νησί. Και συνεχίζεται, γιατί ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο είναι ακόμη στην Αθήνα. Έχουμε σειρά επαφών. Απλώς η πρώτη επιτυχία είναι ότι πήραμε 700.000 ευρώ για να συνεχιστεί το μεγάλο έργο αυτό που λέγεται καθαρισμός και διευθέτηση οβρίων υδάτων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σας βλέπω αρκετά προβληματισμένο με το θέμα του νοσοκομείου, με το πώς μπορούν να καλυφθούν υγειονομικά οι κάτοικοι. Η επίσκεψή μου χθες, εντάξει, ήταν μια επίσκεψη, ουσιαστικά έγινε μια ενημέρωση, είναι το παράπονο που έκανα, το παράπονο που πρέπει να κάνω. Εκφράζει όλους τους σημειακούς, αλλά και όλους τους δημότες, όλους τους κατοίκους των μικρών ακριτικών νησιών. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν είναι δική μου αποτυχία, και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ούτε καν μια αισιόδοξη, ας πούμε, παρατήρηση αυτό που ακούσατε. Θα δείξει. Τουλάχιστον το αισιόδοξο είναι ότι περιμένουμε να γίνει κάτι, γιατί σίγουρα έχουν προγραμματιστεί να κατέμουν στα εγγένεια και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Υγείας. Αλλιώς εγγένεια δεν κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να δεχτούμε να γίνουν γένεια σε ένα κτίριο που θα ονομάζεται Φόφη Γεννήματα και δεν θα έχει μέσα τουλάχιστον 1 με 2 γιατρούς με ειδικότητα.